Υιοθέτησε ένα κουτάβι. Θα γίνει ο καλύτερός σου φίλος. Είσαι ο καλύτερός μου φίλος. Μα νόμιζα ότι εγώ είμαι ο καλύτερός σου φίλος. Λυπάμαι, Θωμά, ήρθε ένας νέος σερίφης στην πόλη. Τον λένε Τζόναθαν. Σε άλλα νέα πήρα κουτάβι και είναι πλέον ο καλύτερος μου φίλος. Άρα, εγώ είμαι ο δεύτερος καλύτερος σου φίλος. Όχι, αυτός είναι ο Τζόναθαν. Ωραίος τύπος. Μα νόμιζα ότι. Ναι, τι νόμιζες, Θωμά. Νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι, έχουμε κάνει και τατουάζ μαζί. Και τι, Δέλτα και Θήτα. Ναι. Διονύθιθ και Θκύλωθ. Τι. Είναι ψευδός ο τατουατζής μου. Και ένας φίλος είναι πάντα εκεί για σένα. Κουτάβι, με χώρισε. Η σκύλα. Δεν τον νοούσα έτσι. Πρέπει κάπως να ξεχαστώ. Τι θα κάνω. Σκυλάδικα είναι. Το σήκωνε η περίσταση. Ένα σκυλί μπορεί να καταλάβει τα πάντα. Ρε εσύ, και τώρα τι έγινε εδώ. Γι' αυτό φρόντισε πάντα να είσαι ειλικρινής μαζί του. Κουτάβι, ήρθε η ώρα να το μάθεις. Είσαι υιοθετημένο. Φαντάζομαι είχες αρχίσει να το καταλαβαίνεις. Εγώ μελαχρινός, εσύ ξανθό. Εγώ μαύρα μάτια, εσύ διαφορετικό χρώμα μάτια. Αυτή είναι μια φωτογραφία του βιολογικού σου πατέρα. Μην την τρως. Επίσης, λατρεύει το παιχνίδι. Πέτα του πράγματα και θα στα φέρει πίσω. Μπορεί να φέρει πίσω τα πάντα. Ένα ξύλο, ένα κουκλάκι, νεκρούς συγγενείς σου και φυσικά το πασό. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο. Κομματόσκυλο. Στην αρχή θα σε δαγκώνει γιατί βγάζει δοντάκια. Σε αυτή την περίπτωση η λύση είναι να το δαγκώνεις πίσω. Μα! Με κατούρισες. Λυπάμαι, οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Όταν κατουράει την μπάνα του, να το επιβραβεύετε. Έβγε. Όταν κατουράει το χαλί, η λύση είναι η εξής. Παίρνετε μια τυλιγμένη εφημερίδα, την ξετυλίγετε και του δίνετε να διαβάσει μερικά άρθρα σχετικά με τα ωφέλη του να κατουράς την μπάνα σου. Τέλος, να είστε προετοιμασμένοι για το εξής. Κάθε φορά που θα τρώτε, θα είναι δίπλα σας και θα κλαίει. Τώρα σε τάισα. Γιατί δεν τρως την τροφή σου? Τα σκυλάκια στην Αφρική πεινάνε. Οι λύσεις είναι οι εξής. Οτοασπίδες. Δώστε του να φάει οτοασπίδες. Δωροδοκίστε το για να σταματήσει. Έλα, πάρε να αγοράσεις κάτι όμορφο. Πλήστο κάθαρμα. Αν συνεχίζει να κλαίει, βεβαιωθείτε πως το κουτάβι σας έχει τα απαραίτητα. Κρεβάτι, νερό, πάνα, λουρί, λουρίντ και φυσικά τροφές νατουρέα. Νατουρέα! Με πλούσια σύνθεση από υλικά κατάλληλα για ανθρώπους και χωρίς ανθυγιεινά σιτηρά όπως καλαμπόκι, σιτάρι ή σόγια. Σου έχω Elements, Naturals και Green Free. Τι προτιμάς? Πάρε το χρόνο σου, σκυλοτροφή για σκέψη. Ορίστε! Ναι, αυτό ήταν τελικά ένα χορηγούμενο βίντεο. Αλλά το τέριαξα ωραία. Και δεν μπορείς να πεις ότι είμαι ξεπουλημένος γιατί είσαι σκυλί. Και τα σκυλιά δεν μιλάνε. Λυπάμαι, δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα σου. Αλλά την καταλάβαινα. Και τα λόγια του με έβαλαν σε σκέψεις. Ήμουν όντως ξεπουλημένος. Τροφές Naturea. Μπείτε στη σελίδα naturea.gr και βρείτε ποια συνταγή ταιριάζει στο δικό σας τετράποδο ζωάκι. Αλήθεια, μπείτε στο site. Έχουν φτιάξει quiz που σας δείχνει ποια συνταγή ταιριάζει στο κατοικίδιό σας. Κλείνοντας, ας μάθουμε κάποιες βασικές εντολές. Γάβγισε, κάνε κολοτούμπα, κάνε το πεθαμένο, δάγκωσέ με. Πανέξυπνο. Υιοθέτησε λοιπόν ένα σκυλάκι. Όλοι θα το αγαπάνε. Εκτός από τους συνωμοσιολόγους. Έχει τσιπάκι! Ενημερώσου εδώ για τα καταφύγια με αδέσποτα από που μπορείς και εσύ να υιοθετήσεις. Disclaimer: το βίντεο ήταν σατερικό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δαγκώνετε, να κατουράτε, να δωροδοκείτε ή να ταΐζετε το ασπίδι στο κουτάβι σας προτού συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, ο οποίος θα σας πει να μην κάνετε τίποτα από τα παραπάνω και λογικά θα σας πάρει το κουτάβι. Subscribe.